Η παραγωγή της Ζάκρου μεταφέρουν τις ελιές που έχουν συλλέξει κατά τη διάρκεια της μέρας στο ελαιοτριβείο. Οι ελιές μεταφέρονται μέσα σε σάκους γιούτας ή διάτρητες κλούβες, ώστε να αερίζονται και να διατηρούνται φρέσκες. Στο ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζάκρου γίνεται κοινή άλεση, που στην πράξη σημαίνει ότι ο ελαιόκαρπος αλέθεται αδιάκοπτα, φρέσκος μέσα σε λίγες ώρες. Οι ελιές τοποθετούνται σε κυλιόμενους διαδρόμους και με ταυτόχρονη ροή περνούν από δύο ειδικά αποφυλωτήρια. Φύλλα του ελαιόδεντρου συλλέγονται σε σιλό και μοιράζονται σε βοσκούς της περιοχής που τα χρησιμοποιούν ως εκλεκτή ζωοτροφή. Στα πλυντήρια, ο καρπός πλένεται με φρέσκο νερό πηγής. Αξιοποιείται η φυσική του ροή και δεν χρησιμοποιείται πρόσθετη ενέργεια στη διαδικασία. Μετά το πλύσιμο, σειρά έχει ο σπαστήρας, όπου οι ελιές τριματίζονται και δημιουργείται η ελαιοζύμη. Στη Ζάκρο η βροχή είναι γιορτή. Οι κάτοικοι τιμούν το δώρο της φύσης με τη γιορτή νερού. Το νερό προέρχεται από τις πηγές των γύρω βουνών. Είναι το βρόχινο νερό που αποταμιεύεται στον υδροφόρο ορίζοντα. Εξαιρετικό και για την ίδρυυση της κοινότητας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου το 2003 προχώρησε σε ριζικό εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του και κατασκευή νέου κτηρίου ελαιοργείου με δύο νέες φιλοκεντρικές μονάδες της Αλφα Λαβάλ, συνολικής δυναμικότητας έκθλιψης 11.000 κιλών ελαιοκάρπου ανά ώρα. Μετά το σπαστήρα, η ελαιοζύμη πάει στο μαλαχτήρα, που εκεί μαλάζεται μάξιμου 40 με 45 λεπτά. Η θερμοκρασία εδώ δεν υπερβαίνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για να φέρει το προϊόν την ένδειξη εξαγωγή εν ψυχρό, καθώς και για την σύγκληση με τις πιστοποιήσεις POP και ISO. Μετά πηγαίνει στο decanter, που γίνεται ο πρώτος διαχωρισμός, σε λάδι, κατσίκαρο και πυρήνα. Μετά το decanter, ο τελικός διαχωρισμός γίνεται στο διαχωριστήρα που βγαίνει πεντακάθαρο το λάδι, έτοιμο για κατανάλωση. Το τελικό προϊόν. Φρέσκο, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο POP-CT Αλασιθίου Κρήτης με τη μοναδική υπογραφή αρωμάτων της Ζάκρου. Ένας φυσικός χυμός ελιάς. Στην υγειά μας! Το ελαιόλαδο αξιολογείται σε ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και φυλάσσεται σε σταθερή θερμοκρασία σε ανοξείδωτες δεξαμενές με σύστημα πλήρωσης αζότου. Το άζωτο χρησιμοποιείται για πλήρωση του χώρου ανάμεσα στο ελαιόλαδο και την δεξαμενή και κρατάει το ελαιόλαδο μακριά από το οξυγόνο ώστε να διατηρήσει τη φρεσκάδα του όσο το δυνατόν περισσότερο μέχρι να εμφιαλωθεί και να φτάσει κοντά σας.